Τι κάνετε, πρόεδρος τοπικής κοινότητας, πώς είστε? Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους. Εσείς τι κάνετε στην όμορφη Κρήτη? Είμαστε καλά και περιμένουμε πώς και πώς να ανταλλάξουμε ευχές και να επικοινωνήσουμε. Θερμοκρασία, καιρικές συνθήκες, απορία στην περιοχή εκεί πώς είναι? Λοιπόν, βρισκόμαστε στα 1100 υψόμετρο, στα Βαρδούσια όρη, στις ελληνικές Άλπεις, πως δείξατε πριν τις άλλες Άλπεις, εμείς σωστά, εδώ είμαστε οι ελληνικές Άλπεις. Σωστά. Λοιπόν, στα 1100 υψόμετρο όπως προείπα, με αυτή τη στιγμή στους 2 βαθμούς θερμοκρασία. Στους 2 βαθμούς, οπότε μετά τα μεσάνυχτα να υποθέσω υπό το 0, κατά πολύ. Μετά τα μεσάνυχτα πέφτει λίγο υπό το 0, βέβαια έχει συμβεί κάτι παράδοξο φέτος για τα δεδομένα. Φαντάζομαι όχι μόνο του Αθανασίου Διάκου αλλά και όλη τη Ελλάδα. Περνάμε τις εορτές των Χριστουγέννων χωρίς να έχουμε δει ακόμα χιόνι. Και όχι μόνο να μην έχουμε δει χιόνι μέσα στο χωριό, αλλά να μην έχουμε δει ακόμα και στο βουνό μας, στα 2.500 υψόμετρο. Ευχόμαστε με το νέο έτος, με το Γενάρη και εδώ περιοχές όπως το Ροπέδιο και τα Νόγια, βέβαια, να δούμε χιόνι, να δείτε κι εσείς, προκειμένου να βοηθήσουμε έτσι και το θεματικό τουρισμό μας, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Αθανάσιος Διάκος βρίσκεται στα Βαρδούσια όρη, όπως είπαμε, και τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε χιόνι το χειμώνα. Θέλουμε χιόνι για να μπορεί να έρχεται και ο επισκέπτης να το απολαύσει, αλλά και ο ορειβατικός τουρισμός για να κάνουν τις ορειβασίες, τις πεζοπορίες τους πάνω στο βουνό. Έχουν στο κομμάτι του εσωτερικού τουρισμού, δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι κατάγονται από τον Αθανάσιο Διάκο και έχουν επιστρέψει αυτές τις ημέρες εκεί στην περιοχή. Ισχύει αυτό? Ισχύει αυτό. Σε μεγάλο ποσοστό θα έλεγα φέτος οι ντόπιοι, οι χωριανοί μας έχουν επισκεφτεί τον Αθανάσιο Διάκο και πολύ περισσότερο έχουμε αύξηση πάρα πολύ του τουρισμού φέτος. Και ενώ τα άλλα χρόνια παρατηρούσαμε μια κοιλιά, θα έλεγα, μεταξύ Χριστούγεννα Πρωτοχρονιάς και Πρωτοχρονιάς Φώτα, τώρα δεν υπάρχει καθόλου διαθεσιμότητα από την Παρασκευή πριν τα Χριστούγεννα μέχρι και την Κυριακή των Φώτων. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε το 2023 να είναι τελείως διαφορετικό και πολύ καλύτερο από το 2022. Να ευχηθούμε να μην ζήσουμε αυτά που ζήσαμε τα 2-3 προηγούμενα χρόνια και να ευχηθούμε υγεία σε όλους μας, σε όλους τους ανθρώπους μας. Φυσικό το δέντρο από πίσω? Το δέντρο μας φυσικό και όχι μόνο αυτό, σας δείξουμε και μία εικόνα, βέβαια, λίγο από την πλατεία, βέβαια. Την οποία τη στολίζουμε κάθε χρόνο με φυσικά έλατα, γιατί εδώ στα 1100 υψόμετρο που είμαστε μέσα στο έλατο. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε ψεύτικο αυτές τις ημέρες. Μάλιστα. Τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς. Καλή χρονιά να έχουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.